Κυρία Μενδώνη, εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι αυτό το βήμα της Βουλής είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι δικό σας και της κυβέρνησής σας. Ίσως επειδή δεν είσαστε κλεγμένοι, να μην καταλαβαίνετε τι σημαίνει λογοδοσία και τι σημαίνει πολιτική ευτυχία. Και ξεκινώ. Μας κάνετε μία έκθεση ιδεών και ένα μάθημα για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στον πολιτικό βίο. Σοβαρολογείτε, θα μας κάνετε και μάθημα από πάνω. Συνέβησαν κάποια καταλυτικά γεγονότα. Όμως ο κόσμος του πολιτισμού είναι εναντίον σας για πάρα πολλά πράγματα. Όλη η κοινωνία είναι εμβρόντιτη και έκπληκτη. Και δεν βρήκατε μία λέξη να πείτε σήμερα από το βήμα της Βουλής. Ένα συγγνώμη, ήταν λάθος η επιλογή μου. Ένα συγγνώμη, αυτό ζητάει η κοινωνία. Μα είναι δυνατόν, δεν τρέπεστε και θέλετε να μένετε υπουργός πολιτισμού. Ποιου πολιτισμού, εξηγήστε μου. Και ερχόσαστε να μας κάνετε μαθήματα. Κυρία Μενδώνη, θα με κοιτάτε στα μάτια. Αν φέρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ θεσμικά απολύτως και δεν ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτή την ιστορία, το κάναμε με το παραπάνω και το ξέρετε. Και αν δεν το ξέρετε, ο υφυπουργός σας, δεν μπορώ να μιλήσω με τη μάσκα, ο υφυπουργός σας δεν σας ενημέρωσε. Τηλεφώνησα ή δεν τηλεφώνησα εγώ προσωπικά στο Υπουργείο, στον υφυπουργό, αρμόδιο για το σύγχρονο πολιτισμό, μία ή δύο μέρες πριν καταθέσει τη συνταρακτική, πριν πει τη συνταρακτική καταγγελία του ο Νίκος Σίγμα, και του μίλησα ανθρώπινα με πολιτική ευαισθησία ότι πρέπει να κάνετε έρευνα, να διευκολύνετε τα θύματα να μιλήσουν. Και ξέρετε γιατί το έκανα, κυρία Μενδώνη, για έναν απλό λόγο. Γιατί με έπαιρναν άνθρωποι και μου λέγανε τα θύματα δεν πρόκειται να μιλήσουν. Όσο καλύπτεται αυτός ο άνθρωπος από την προστασία της εξουσίας. Και τον πήρα και του εξήγησα ανθρώπινα και του είπα δεν είναι θέμα κόντρας ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Είναι θέμα πολιτικής και κοινωνικής ευαισθησίας. Και έρχεται μετά η συνταρακτική συνέντευξη. Και τι κάνατε? Παραιτήθηκε αυτοβούλος. Εσείς βγαίνατε ή δεν βγαίνατε την επόμενη εβδομάδα και μας λέγατε ο άνθρωπος δεν άντεξε την τοξικότητα, δεν άντεξε τις φήμες. Λέγατε με τα πλέον επίσημα χείλη του κυρίου Ταραντήλη, ο οποίος τώρα παραιτήθηκε, αντί να έχετε παραιτηθεί εσείς. Δεν βγαίνατε και λέγατε ότι ο άνθρωπος και έχει δημιουργηθεί αυτό το τοξικό κλίμα. Το σκάνδαλο Μενδώνη Λιγνάδη θα το κάνετε σκάνδαλο ΣΥΡΙΖΑ? Είσαστε καθόλου καλά? Θα το πετάξετε κάπου αλλού? Βγείτε σε αυτή τη Βουλή και πείτε ένα συγγνώμη. Διαφορετικά έχουμε πρόβλημα όλος ο κόσμος του πολιτισμού, όλη η κοινωνία, να συνομιλούμε με μία υπουργό πολιτισμού απονομιμοποιημένη. Ρίξατε στο τέλος, αφού είδατε τα σκούρα, και εγώ να μην σας καταλογίσω, καμία πρόθεση. Είμαι καλόπιστος άνθρωπος. Αφού είδατε τα σκούρα, είπατε είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος και ότι σας εξαπάτησε. Υπουργός μπορεί να μένει στη θέση του εξαπατημένος. Και αυτό είναι επικοινωνιακό λάθος. Δεν σας βαρύνει εσάς προσωπικά αν ξέρατε το βίο και την πολιτεία του Λιγνάδη. Αυτά, αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, αυτά θα τα ανακαλύψει η δικαιοσύνη. Για πολιτικές ευθύνες μιλάμε. Και εδώ είσαστε υποχρεωμένοι να μας πείτε πότε είχατε δίκιο. Όταν παραιτήθηκε αυτοβούλος ή όταν τον παραιτήσατε αθορύβως, για να μην τον πετάξετε στα σκυλιά. Έχετε ευθύνη το ότι αποδείχτηκε αυτός ο άνθρωπος κατά συρροή βιαστής, σύμφωνα με το βούλευμα. Κατά συρροή βιαστής για 30 χρόνια και μάλιστα ανηλίκων. Δεν είναι ποινική ευθύνη σας, κυρία Μενδώνη.
Εδώ μιλάμε για πολιτική ευθύνη. Εγώ σας λέω για τελευταία φορά. Έχετε απονομιμοποιηθεί από τον κόσμο του πολιτισμού. Έχετε απονομιμοποιηθεί από την αντιπολίτευση. Εσείς από αυτό το βήμα της Βουλής μπορείτε να φωνάξετε ότι είμαι υπουργός πολιτισμού νομιμοποιημένη.